Ονομάζομαι Λιάκ. Είμαι από το Ηράκλειο Κρήτης. Ηράκλειο! Και κάπως έτσι μπήκε στη ζωή μας πριν από 3 χρόνια ο Λιάκ. Μόλις 16 χρονών τότε, γεμάτος πάθος για τη μουσική, με μια φυσική φωτογένεια και μια ενέργεια που σχεδόν σε μαγνητίζει. Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στη μουσική σκηνή, απέκτησε φανατικό κοινό. Τα βίντεο κλιπ του έχουν εκατομμύρια views και οι εκδηλώσεις θαυμασμού προς το πρόσωπό του είναι εντελώς πρωτόγνωρες για τα δεδομένα μας. Το αγόρι που συνάντησα όμως είναι προσγειωμένο. Δουλεύει ασταμάτητα, έχει στόχους, πιστεύει στη δύναμη της ομάδας και ενώ ονειρεύεται, τα πόδια του πατούν καλά στη γη. Ας τον γνωρίσουμε λοιπόν. Ωραία μέρα να γνωρίσεις κάποιον σήμερα. Πολύ ωραία μέρα να γνωρίσεις κάποιον σήμερα. Είμαστε τυχεροί. Μας έχει κάνει τέλειο καιρό, μας έχει κάνει ήλιο. Είμαστε στο κέντρο της πόλης. Δεν ήξερα ότι έχει τόσο κόσμο τέτοια ώρα. Παρ' όλα αυτά, είδες, τις προηγούμενες μέρες έβρεχε όμως, έτσι. Ήταν το τυχερό μας. Σήμερα περίμενε εμάς. Τα έχεις αυτά στη ζωή σου, τα τυχερά που λες. Θέλω να ελπίζω πως τα έχω. Αυτό θέλω να ελπίζω. Μ' αρέσουν τα τυχερά. Μ' αρέσει η τύχη. Είναι ωραίο πράγμα. Δεν το αφήνεις όμως το πράγμα στην τύχη του εσύ. Είσαι ένα παιδί, είσαι ένας άνθρωπος που νομίζω ότι δουλεύεις πάρα πολύ για να δουλεύεις το αντικείμενό σου για να σου έρθει και όλο το υπόλοιπο μετά. Τον τελευταίο καιρό δουλεύω λίγο ήσυχα. Είμαι λίγο underground. Τι εννοείς δηλαδή. Δηλαδή, δεν λέω τι θα κάνω. Έχω ετοιμάσει πάρα πολλά πράγματα. Έχω πάρα πολλές δουλειές στο κεφάλι μου, στο μυαλό μου. Και σύντομα θα τα κάνω και πράξη για να τα δει ο κόσμος. Απλά είμαι λίγο. Κρύβομαι, ξέρεις, κρατάω λίγο το suspense. Θα δούμε. Γιατί, τι περιμένεις για να κάνεις το release? Τι περιμένω για να κάνω το release? Σωστό timing, να νιώσω εγώ εντάξει με το πότε πρέπει να είναι το σωστό release. Δεν ξέρω, πρέπει να νιώθω 100% ok να πω ότι τώρα θα βγει. Τώρα θα βγει το βίντεο κλιπ. Τώρα θα ηχογραφήσω και τώρα είμαι καλά να ηχογραφήσω. Οπότε όλα έχουν λίγο τον τρόπο τους. Όταν μ' ακουμπάς με ταξιδεύεις, ναι, με μαγεύεις. Πώς το κάνεις, πώς τα καταφέρνεις? Όταν λες πως μ' αγαπάς, yeah, στα σύννεφα με πας, yeah. Έλα εδώ κοντά μου να σου δώσω τι ζητάς, yeah. Έλα εδώ κοντά, έλα πιο κοντά. Οι φίλοι σου πώς σε περιγράφουν? Σου έχουν πει ποτέ, τους έχεις ακούσει, έχεις καταλάβει τι γνώμη έχουν για σένα? Πώς σε περιγράφουν τα χαρακτηριστικά που σου αποδίδουν, θέλω να μου πεις? Σίγουρα είμαι κι εγώ ένας άνθρωπος που μερικές φορές είμαι ιδιότροπος, που ίσως μερικές φορές είμαι απότομος, αλλά ξέρω πως στο τέλος της μέρας μένουν μόνο τα καλά για αυτούς και ότι πάντα είναι εκεί για εμένα, πάντα θα με στηρίξουν, θα με προσέξουν, με αγαπάνε, στα δύσκολα θα τρέξουν. Εντάξει, ότι είμαι περίεργος, είμαι. Εσύ πώς το περιέγραφες τον εαυτό σου? Δυναμικό, ευαίσθητο, παράλληλα, θα με έλεγα ευαίσθητο. Πώς να το πω, αυτό που έλεγες ότι φιλτράρω λίγο περισσότερο τα πράγματα είναι πραγματικότητα. Τι άλλο να σου πω, είμαι χαρούμενος άνθρωπος, κοινωνικός. Μ' αρέσει η παρέα, μ' αρέσει ο κόσμος, να γνωρίζω κόσμο, να έχω συναναστροφές. Μ' αρέσουν αυτά όλα. Η επαφή με το κοινό σου αρέσει, φαντάζομαι, full, έτσι. Full, full. Θέλω να κάνεις λίγο, να πας λίγο πίσω τότε, πριν την πανδημία, πριν μας κλείσουν, που άρχισες λίγο να ζεις αυτή την πραγματικότητα και την απευθείας επαφή με τον κόσμο, όπου οι εκδηλώσεις προς το πρόσωπό σου είναι, πώς θα τις περιγράψω, wow. Μ' αρέσει. Με γοητεύουν, δεν μπορώ. Μ' αρέσει. Όταν ο άλλος έχει θετικά συναισθήματα για μένα και μου το δείχνει, μ' αρέσει. Γιατί είμαι και εγώ έτσι δοτικός. Μ' αρέσει. Άρα δεν είναι τυχαίο λοιπόν που έχει χτιστεί μια τέτοια σχέση ανάμεσα σε ένα και στο κοινό? Δεν είναι τυχαίο. Εγώ την έχω κάνει αυτή τη σχέση να υπάρχει. Γιατί θεωρώ κρίμα να του παίζω snob και να λέω ότι δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου απαντήσω, δεν θα σου στείλω. Γιατί, ρε παιδιά, ένα μήνυμα φτιάχνει τη μέρα τους. Και εγώ είμαι εκεί για να τους τη φτιάχνω, έτσι. Ένα τραγούδι θα φτιάξει την υπόλοιπη εβδομάδα. Και γιατί, ρε παιδιά, να μην το κάνω? Εδώ πέρα υπάρχει
υπάρχει θέληση, υπάρχει αγάπη, με στηρίζουν. Δηλαδή, μέχρι και τα χρήματά τους τα δίνουν σε μένα για να με δουν, να με ακούσουν, να με ακουμπήσουν. Εγώ πρέπει να το εκτιμάω, να σέβομαι εκείνους και οποιονδήποτε άλλο είναι εκεί για εμένα και με στηρίζει. Είμαι τέτοιος. Ένας μεγάλος έρωτας, αυτό που ζήσαμε. Κουραστικές κι εσύ κι εγώ, γι' αυτό χωρίσαμε. Είναι μεγάλος κολοθάς να λες αντίο. Και από ένα τώρα εμείς γίναμε δύο. Ρομαντικός είμαι. Πολύ. Ευαίσθητος είμαι. Άρα έχεις να κάνεις με έναν καλλιτέχνη ευαίσθητο. Ονειροπόλος είμαι... όχι όσο θα πρέπει να είμαι. Θα ήθελες να είσαι πιο απελευθερωμένος. Θα ήθελα να είμαι πιο πολύ, δηλαδή... είμαι πολύ ρεαλιστής. Είμαι δυστυχώς ή ευτυχώς. Είμαι. Έχεις γίνει, έχεις ξέρεις, ζηνωθεί με κάποιο τρόπο. Ξέρεις ποιο είναι το καλό ή μια καλή αντίθεση που συμβαίνει στο ότι δεν είμαι ονειροπόλος. Ζω το τώρα όμως. Σπουδαίο αυτό. Σπουδαίο αυτό, γιατί παρόλο που δεν κάνω τα τρελά όνειρα και σκέφτομαι τα δικά μου, ζω τη στιγμή μου αθόρμητα. Νιώθεις ότι ζεις το όνειρό σου όμως? Όχι. Για εξήγησέ μου το τώρα αυτό. Δεν είναι ποτέ αρκετό. Δηλαδή, δεν είναι ποτέ αρκετό. Λείπει. Η ελευθερία μας αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι αν είχαμε την ελευθερία εκτός του κορονοϊού, θα ήμουν πανευτυχής. Μαμασίτα μου έχει σκέψει την καρδιά. Αυτά τα μάτια σου μου βάζουν φωτιά. Μου πήρε τώρα την καρδιά και αντεγιά. Όλο το βράδυ με γεμίσει με φιλιά. Σε έχει επιβεβαιώσει το ένστικτό σου, δηλαδή αυτά που νιώθεις εσύ ότι είναι το wow, όντως να ταυτίζεται και ο κόσμος με τις επιλογές σου? Εντάξει, κάποιες φορές ναι, κάποιες φορές όχι. Δεν πειράζει όμως. Όχι, δεν πειράζει γιατί άμα δεν κάνεις, αν δεν προσπαθείς, πότε θα ξέρεις. Δηλαδή, εγώ έτυχε το πρώτο τραγούδι που έβγαλα στη ζωή μου να είναι πανελλαδική επιτυχία, έτσι, δηλαδή τώρα μετράει στα 14 εκατομμύρια, έτσι. Και το ξεκίνησε πρώτο, νομίζω το πρώτο, πρώτο 1 εκατομμύριο, ξέρω εγώ, views το έκανε σε χρόνο τετέ. Άγιαζω, οπότε δεν μπορώ να πω ότι ξέρεις κάτι επειδή τα άλλα δεν πέτυχαν σταματάς γιατί δεν θα πιάσει. Και αυτό είναι ένα μεγάλο, μια μεγάλη δυσκολία που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος. Ειδικά στη δικιά μου περίπτωση που όταν έσκασα ξεκινά... με επιτυχία, όταν σκάσαμε επιτυχία και μετά δεν βγει τόσο επιτυχία, λες, πω, και τώρα μήπως, τι έγινε, γιατί. Σκέφτεσαι έτσι? Πολύ σκέφτομαι αυτό, έτσι πιστεύω. Είναι ανθρώπινο και αυτό. Και εγώ στο τέλος της βραδιάς είμαι άνθρωπος. Καλός ή κακός, στεναχωριέμαι, θα κάνω κι εγώ κακές σκέψεις. Κάποιες φορές θα πέσει η ψυχολογία μου, αλλά πάντα βρίσκω τον τρόπο να ανεβαίνω. Πώς το διαχειρίζεσαι? Δύσκολα. Έλα, πες τώρα μια συμβουλή θα με. Μια συμβουλή. Το παράδειγμα σου, παιδί, τι κάνεις, αφήνεσαι να ζεις το, τη θλίψη σου. Δίνω χρόνο, δηλαδή υπομονή, αφήνω τον εαυτό μου να σκεφτεί λίγο και να τα βάλει κάτω. Να μην είναι αχάριστος. Τον πατάω κάτω και του λέω δεν θα είσαι αχάριστος. Γιατί επειδή βγήκε μια επιτυχία, δεν σημαίνει ότι σταματάμε εκεί, έτσι. Επειδή βγήκε μια επιτυχία, δεν σημαίνει ότι είσαι επιτυχημένος. Σήμερα είσαι, αύριο δεν είσαι. Οπότε εγώ τον παλεύω, είμαι εκεί, δουλεύω σκληρά. Κάποια στιγμή θα τα μυθώ. Βρε, πού τα έχεις αυτά τα κρατήματα, πες μου. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Γεννήθηκες έτσι, βγήκες από το κουτί, βγήκες έτσι, δηλαδή. Έτσι, δηλαδή. Ο ιδανικός συνεργάτης για σένα τι στοιχεία πρέπει να έχει, να είναι μουσικός, να γράφει τραγούδια, να... Να αγαπάει αυτό που θέλει να καταφέρει μαζί μου. Το πιο σημαντικό πράγμα είναι η θέληση και αυτό που προσπαθείς να πετύχεις, να το θες όντως. Γιατί εγώ, αν σε αγαπάω και θέλω να πετύχεις, η ενέργεια που σου δίνω θα σε κάνει να πετύχεις. Και είμαι τόσο σίγουρος ότι έχει σημασία η ομάδα που είσαι, παρά το να είσαι μόνος και να έχεις views. Αυτό λίγο θα μπορούσε να λειτουργήσει και σαν τύπου συμβουλή, ρε παιδί μου, ναι. σε παιδιά ναι. που σε βλέπουν. Ναι. Είναι πολύ κοντά στην ηλικία με σένα, άρα μπορούν να ταυτιστούν. Ναι. Έχουν το πάθος το ίδιο με σένα και σου λένε εγώ πώς θα τα καταφέρω. Θέλω κι εγώ να το κάνω. Θέλει πίστη. Θέλει πίστη και δεν στο κρύβω ότι πρέπει να το έχεις και λίγο. Έχει και λίγο. Πολύ πρέπει να το έχεις. Και είναι πολλά αυτά που πρέπει να έχεις. Πρέπει να το στηρίξεις. Εγώ δεν το άφησα ποτέ να πέσει κάτω. Στηρίζω αυτό που είμαι και το παρουσιαστικό μου, το όνομά μου, το ποιος είμαι, το τι κάνω, το στηρίζω μέχρι αηδίας.
Δεν μπορεί κανείς να έρθει να μου πει κάτι, για οτιδήποτε. Γιατί είμαι καθαρός, πρώτα απ' όλα εγώ. Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι θέλει πολύ πίστη, θέλει πολύ θέληση, θέλει δουλειά. Εργατώ ώρες, όπως έλεγε και ο αγαπημένος μου Θεοφάνους. Εργατώ ώρες κάνουν την πιο σημαντική δουλειά. Όσο πιο πολύ είσαι εκεί και το δουλεύεις, τόσο καλύτερο αποτέλεσμα θα έχεις. Στο κρεβάτι μου τι θέλω γυμνή, Πες μου ανθρώπους που θα ήθελες να συνεργαστείς μαζί τους. Θα ήθελα να συνεργαστώ πάρα πολύ με τον Κωνσταντίνο Αργυρό, εννοείται. Δηλαδή θεωρώ ότι είναι από τους top λαϊκούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, είναι ο leader αυτή τη στιγμή. Καλά, Χρήστος Μάστορας, δεν το συζητάω, ακραίος καλλιτέχνης, ακραίος άνθρωπος. Θα έφευγα με την πρώτη ευκαιρία. Νομίζω ότι θα φύγεις πολύ σύντομα. Θα φύγω πολύ σύντομα. Ναι. Με την πρώτη ευκαιρία, μόλις έρθουν αυτά τα μέτρα και μπούμε σε μια κανονικότητα, έχεις φύγει. Άγια σου, με κράτησε και αυτό. Με κρατάει και η μανούλα μου που είναι εδώ στην Κρήτη και εντάξει, είναι μόνη της, τρέχει και μια εταιρεία μόνη της. Οπότε. Η αλήθεια είναι ότι πάντα έχει παράπονο από μένα ως τη συχνή Ελληνίδα μάνα. Πάντα έχει ένα παράπονο από μένα. Αχ, πώς τη λένε μας, παιδί μου. Την λένε Ρένα. Όπως και να έχει, την αγαπάω, τη στηρίζω, είμαι εκεί και βοηθάω κάθε παιδί που είναι και αγαπάει τη μαμά του ως αηδίας. Δηλαδή, εντάξει. Αλήθεια. Ναι, πεθαίνω για τη μάνα μου. Άρα, συγγνώμη. Κι ας μην το ξέρει, αλλά πεθαίνω για αυτήν. Σ' αγαπάνε πολύ τα παιδιά και τη μικρότερη ηλικία. Νομίζω η φαν σου είναι άχρονη. Δηλαδή, ξεκινάμε από πιτσιρικάδε, εφηβάκια, μωρά, μικρά πιτσιρικάκια, δημοτικό, ξέρω εγώ, νηπιαγωγή, παιδικό. Δεν μπορεί να καταλάβει. Δεν πω μωρά και βάζουμε τραγωδί και κουνιούνται και τρελαίνω. Νομίζω ότι είναι αυτό που λες, OK, έχω επενδύσει σε ένα κοινό για τα επόμενα χρόνια. Το καλύτερο, να σου το πω. Ήμουν στο αεροδρόμιο, πετούσα για Κύπρο και έρχεται ένα μπαμπά και μου λέει, έλα να σου πω, μου λέει, έχω, μου λέει, ένα μωρό. Δεκαμερό. Το πρώτο μου λέει τραγούδι του βάλα είναι το δικό σου. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Και κουνούνισε μου λέει τα χέρια του. Μου λέει τώρα μου λέει το φορά μου λέει στο σπίτι. Και κουνούνισε μου λέει τα χέρια του. Και τα κουνούσα πολύ ωραία. Πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου μετά από 10 χρόνια. Σε παίρνω τηλέφωνο, σου λέω έλα, τι κάνεις, πού είσαι. Πού είμαι. Και τι κάνεις. Πού θα ήθελα να είμαι ή πού είμαι. Πού θα ήθελες να είσαι τότε. Θα ήθελα να είμαι ξαπλωμένο στο κρεβάτι μου γιατί την επόμενη μέρα τραγουδάω σε μια τεράστια. Τεράστια όμως. Πώς το λένε, μπουτζούκια. Δεν με νοιάζει. Stage. Αρένα, δεν με νοιάζει. Κόσμο από κάτω. Δεν με πειράζει. Αυτό είναι το ιδανικό για μένα να καταφέρω και μετά από κάποια χρόνια να συνεχίσω να κάνω αυτό που θέλω και που αγαπάω και να ζω από αυτό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι σαν χόμπι είναι πολύ όμορφο, πολύ γλυκό, σε ξεσκάει. Αλλά είναι δύσκολο όταν δεν μπορείς να ζήσεις από αυτό. Ο χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε. Δεν μας φύγε τελικά μέχρι το τέλος. Ορισμένοι άνθρωποι έχουν τη μαγική ικανότητα να σε κερδίζουν. Μάλλον, το μυστικό τους είναι η θέλησή τους, το πάθος τους και το γεγονός ότι δίνουν το 100% για να δουν το όνειρό τους να γίνεται πραγματικότητα. Στην περίπτωση του Λιάκ, πίσω από όλα αυτά, κρύβεται και ένας δυνατός χαρακτήρας που πρώτα απ' όλα σέβεται τη δουλειά του, το κοινό του και κυρίως τον εαυτό του. Αυτό θα κάνω μέχρι να σε ξεπεράσω.